Στην τηλεφωνική γραμμή όμως έχουμε τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Παναγιώτη Μαντά. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μούτσο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Τι ακριβώς συνέβη, γιατί αυτή η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε μια χωματερή? Όχι ακριβώς, εξελίχθηκε μέσα σε μια μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που διατηρούμε εδώ στο Δήμο μας. Μάλιστα. Αργά το απόγευμα, σε ένα χώρο στον οποίο είχαν αποθηκευτεί τα ημερήσια απορρίμματα για την αυριανή επεξεργασία, μετά από μια έκρηξη, όπως μας είπε ο φύλακας που βρισκόταν μέσα στη μονάδα, μετά από μια έκρηξη πήραν αυτά τα απορρίμματα φωτιά. Με τα κινητά μέσα που προσπάθησε αυτός άμεσα ο φύλακας να περιορίσει τη φωτιά, δεν τα κατάφερε και πήραν δίπλα φωτιά ανακυκλώσιμα υλικά και υπολείμματα επεξεργασίας. Στο καταλαβαίνετε, η πρώτη μας δουλειά ήταν να προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τα γύρω αγροτεμάχια και τις εκμετελέψεις που βρίσκονται από τη μονάδα και σε δεύτερο λόγο να κοιτάξουμε να προστατέψουμε τα μηχανήματα επεξεργασίας και τα κτίσματα της μονάδας. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, τα παιδιά τα κατάφεραν, ναι, και κάηκαν μόνο σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά και υπολείμματα επεξεργασίας. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από το βίντεο το οποίο βλέπουμε, η ρήπη αυτή από τους καπνούς είναι πολύ έντονη. Εάν επρόκειτο βεβαίως για δέντρα, θα ήταν μια διαφορετική τελείωση ρήπανση και όχι για μόλυνση. Στην προκειμένη περίπτωση, έχετε εικόνα τι μπορεί να έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή αυτή η ρήπανση από την καύση των πλαστικών? Είναι ένα γεγονός, είναι ένα πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε και θα το δούμε. Ξεκάθαρα δημιουργούνται προβλήματα στην ατμόσφαιρα από την καύση τέτοιων ρήπων. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Δυστυχώς, σε όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου, πάρα πολλές ανεξέλεγκτες χωματερές λειτουργούν και για 5 χρόνια η λειτουργία αυτής της συγκεκριμένης μονάδας είχε ακριβώς αυτό το σκοπό. Να αποφύγουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις που έχει η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των απορριμμάτων. Άρα πρόκειται, σήμερα με αυτή τη ζημιά, πρόκειται για μια ελεγχόμενη χωματερή, μια αδειοδοτημένη χωματερή. Ακριβώς. Δεν είναι καν χωματερή, είναι ένας χώρος επεξεργασίας, στον οποίο εργάζονται άνθρωποι, προδιαλέγονται τα απορρίμματα και υπάρχουν όλες οι δικλείδες για να υπάρχει μια τέτοια επεξεργασία των απορριμμάτων. Μάλιστα. Τα απορρίμματα δεν αποτίθονται άρρηκτα, είναι προϊόντα επεξεργασίας. Τώρα τα προϊόντα όμως αυτά κάηκαν σήμερα. Τώρα η φωτιά έχει σβήσει, κύριε Δήμαρχε, σωστά? Η φωτιά έχει περιοριστεί απόλυτα σε ένα χώρο που βρίσκονται μόνο υπολείμματα. Μηχανήματα και πυροσβεστικοί βρίσκονται δίπλα. Μάλιστα. Είναι ελεγχόμενα απόλυτα τα πράγματα. Δεν έχουν καταστραφεί ούτε τα μηχανήματα της μονάδας, ούτε και τα κτίσματα. Εκτός από 2 βοηθητικούς χώρους για τουαλέτες προσωπικού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.